με τον Παναγιώτη Βλάχο. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και του Αγίου Όρους, χαίρετε. Στα βορεινά του Αγίου Όρους θα οδηπορήσουμε πλέον σε αυτές τις τελευταίες μας εκπομπές για να γνωρίσουμε τα εναπομείναντα 4 μοναστήρια από το οδηπορικό που πραγματοποιούμε. Έχουμε ήδη γνωρίσει τα μοναστήρια της Μεγίστης Λαύρας και των Ιβύρων που αποτελούν την πρώτη και τρίτη μονή στην ιεραρχία αντίστοιχα και σήμερα θα γνωρίσουμε τη Μονή Βατοπεδίου που είναι η δεύτερη στην ιεραρχία μονή. Πρώτα θα κάνουμε όμως ένα πέρασμα από την Μονή Παντοκράτορος που βρίσκεται μεταξύ των μονών Σταυρονικήτα και Βατοπεδίου. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή μας το 210-41-18-602 και 210-41-18-640, τηλέφωνα στα οποία η τηλεφωνήτριά μας η Φίβη Κωνσταντέλου όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@piradio.com. Βεβαίως να θυμίσουμε την ανοιχτή γραμμή που έχουμε για την κατάθεση των δικών σας εμπειριών από τα προσκυνήματα στο Άγιο Όρος και τι ο καθένας έχει κρατήσει στη μνήμη του από εκεί. Είμαστε λοιπόν ήδη σε ένα από τα πιο πυκνόφυτα μονοπάτια του Αγίου Όρους, αυτό που οδηγεί από τη Μονή Σταυρονικήτα στη Μονή Παντοκράτορος. Η πορεία ξεκινά βορείως της Μονής Σταυρονικήτα. Αρχικά ίσιο όλο σκέπαστο από πυκνή βλάστηση. Πεύκα και θάμνη σε συνδυασμό με το ίσιο, φαρδί, στρωτό και παλιό καλτερίμι κάνουν το διάβα εύκολο. Σε πολλά μέρη του ακόμα και οι ηλιόλουστες μέρες σκοτεινιάζουν χάρη στη μεγάλη σκιά που φτιάχνουν τα πουρνάρια, τα πεύκα και τα σκήνα. Μια σύντομη διαδρομή μιας περίπου ώρας που όταν δεν σκεπάζεται από την πράσινη τέντα μας χαρίζει εξαίσια θέα στον ανοιχτό ορίζοντα. Μετά από ένα κατήφορο κάπου 3/4 της ώρας από τη Σταυρονικήτα κάνει την εμφάνισή του το μοναστήρι του Παντοκράτορα. Το δεύτερο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στους ογκόλυθους των Ιβύρων και της Βατοπεδίου. Κτισμένο σε ένα ήσυχο όρμο μας εντυπωσιάζει με τον υψηλό πύργο του. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τη θάλασσα και αριστερά μας πάνω στο βουνό ξεπετάγεται σαν μανιτάρι η σκήτη του προφήτη Ηλία την οποία θα επισκεφτούμε στη συνέχεια πριν ξεκινήσουμε για το Βατοπέδι. Για την ώρα, η Μονή Παντοκράτορος μας καλωσορίζει με το πλακόστρωτο χαλί της που μας φέρνει στην πύλη. Περνάμε από το κιόσκι της πύλης κάτω από το μικρό πύργο και από το στενό πέρασμα βγαίνουμε σε μια ελαφρώς ανηφορική αυλή που οδηγεί στο καθολικό. Πάνω μας ορθώνεται πανύψηλος ο πρόσφατα ανακαινισμένος πύργος. Αριστερά μας, όμορφα, πολύ, είναι τα τόξα με τα ξύλινα κάγκελα. Ενώ το καθολικό με το σκούρο κόκκινο χρώμα του και αυτό κάνει αντίθεση με τον γκρίζο των γύρω τυχών. Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα από τα αδέλφια Αλέξιο και Ιωάννη που μόναζαν στο κελί της περιοχής αυτής. Ο Αλέξιος ήταν μέγας στρατοπεδάρχης και ο Ιωάννης μέγας προημοκύριος, δηλαδή αρχηγός σώματος. Σημαντική ήταν η βοήθεια και του συγγενή τους, αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ιωάννη V Παλαιολόγου, καθώς και του Μανουήλ Δευτέρου Παλαιολόγου, οι οποίοι δόρισαν στη Μονή και ένα μετόχι που βρισκόταν στη Λίμνο. Το 1393 η Μονή Παντοκράτορος κάηκε, αλλά ξανακτίστηκε με φροντίδες του Πατριάρχη Αντωνίου και του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου. Τον 15ο αιώνα προσαρτήθηκαν σε αυτή και οι μονές Φακίνου, Φαλακρού, Σωτήρα, Αγίου Δημητρίου, Κυλοπόδαρη, Αγίου Ευξηντίου και Ραβδούχου.
Μεγάλη καταστροφή προκάλεσε η πυρκαγιά του 1773, αλλά και η πρόσφατη του 1948, κατά την οποία κάηκε η βορειοανατολική πτέρυγα που επιδιορθώθηκε όμως από τους πατέρες. Μετά από αυτά τα λίγα ιστορικά, πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση. Περνάμε πρώτα στο Καθολικό, στα βόρεια της αυλής, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρα. Είναι αγιορείτικου τύπου και έχει την ιδιαιτερότητα οι χώροι του να βρίσκονται στο μέσο της κάτωψης του Καθολικού και μάλιστα σε σχετική απόσταση από το Ιερό Βήμα. Επίσης, μέσα στο Ιερό Βήμα η πρόθεση και το διακονικό, αντί για απλές κόχες, σχηματίζουν δύο κυλινδρικούς πύργους με τρούλους. Εισερχόμαστε λοιπόν και μας καλωσορίζουν οι τοιχογραφίες του 14ου αιώνα με έργα της μεταπανσελληνίου μακεδονικής τεχνοτροπίας. Αυτές επιζωγραφήθηκαν το 1854 από τον Ναουσαίο αγιογράφο Ματθαίο Ιωάννη. Από τις αρχικές διακρίνονται οι παραστάσεις της Δεήσεως και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και άλλων Αγίων, ενώ από τις νεότερες ξεχωρίζουν εκείνες που απεικονίζουν τις Οικουμενικές Συνόδους και του Σταυρού στο δυτικό τμήμα της Λυτής. Το πλούσιο διάκοσμο σκεπάζει η μοναδική στην Ορθοδοξία εικόνα της Παναγίας, που εδώ λέγεται Γερόντισσα και παριστάνεται σε ολόσωμη στάση. Η ζωντάνια, η φωτεινότητα και ταυτόχρονα η ταπεινότητα της μορφής φθαρείς πως είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα και νομίζεις πως αυτή η Γερόντισσα είναι ζωντανή, οικία και μας καλοδέχεται δίνοντας την ευχή της. Στεκόμαστε για ώρα και την κοιτάμε. Συζητάμε μαζί της όπως θα μιλούσαμε με μια ηλικιωμένη νεοκόρισα σε ένα μικρό ναό κάπου σε ένα νησί. Η παράδοση αναφέρει ότι είναι δώρο του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου I του Κομνηνού προς το μοναστήρι. Όταν κτιζόταν το αρχικό μονίδριο, 500 περίπου μέτρα μακριά από τα σημερινά κτίρια της μονής, και ενώ οι εργάτες έκτιζαν η εικόνα μαζί με τα εργαλεία των οικοδόμων, εξαφανίζονταν μυστηριωδώς, και όταν τα αναζητούσαν το πρωί, τα ανακάλυπταν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η μονή. Έτσι, κατάλαβαν ότι το θέλημα της Παναγίας ήταν να κτιστεί το μοναστήρι σε αυτό το σημείο που η ίδια είχε επιλέξει και όπου τελικά οικοδομήθηκε ο αρχικός πυρήνας της μονής. Το προσενήμιο Γερόντισσα όμως αποδόθηκε στην εικόνα πολύ αργότερα, ύστερα από ένα καθοριστικό για την ονομασία της Θαύμα της Παναγίας. Η αρχική θέση της εικόνας ήταν μέσα στο Ιερό Βήμα, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Την εποχή που έγινε το θαύμα, ένας πολύ ενάρετος και μεγάλος σε ηλικία ηγούμενος μετρούσε τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του. Κατά θεία αποκάλυψη, γνώρισε το τέλος του και θέλησε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Γι' αυτό το λόγο παρακάλεσε τον ιερομόναχο Εφημέριο που ιερουργούσε τη συγκεκριμένη μέρα να συντομεύσει τη θεία λειτουργία ώστε να προλάβει να κοινωνήσει. Ο ιερομόναχος όμως δεν υπάκουσε και συνέχισε να λειτουργεί με αργό ρυθμό. Ξαφνικά ακούστηκε από την εικόνα η φωνή της Παναγίας, η οποία πρόσταζε τον ιερομόναχο να τελειώσει γρήγορα τη θεία λειτουργία ώστε να προλάβει να κοινωνήσει ο ηγούμενος. Έτσι και έγινε. Μόλις ο γέροντας κοινώνησε, κοιμήθη και εξαιτίας αυτού του περιστατικού η εικόνα απέκτησε την προσωνυμία Γερόντισσα. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, που αναφέραμε και στην αρχή του οδηπορικού μας, ότι τέτοια θαύματα είναι που κάνουν τους αγιορείτες να θεωρούν την παρουσία της διαρκή. Έξω από το Καθολικό συναντάμε τον πύργο του Καμπαναριού που ανεγέρθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο και βρίσκεται σε επαφή με τον Άρθικα. Περνάμε τώρα στη δυτική πτέρυγα απέναντι από την είσοδο του Καθολικού που υπάρχει η τράπεζα. Έχει ορθογωνικό σχήμα με κόχη και ξύλινους πάγκους, τοιχογραφήθηκε το 1749 από ζωγράφους από τα Γιάννενα, ενώ ένα τμήμα της ιστορήθηκε πρόσφατα από μοναχούς της μονής. Η αρχική τράπεζα ήταν στην αυλή αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω του περιορισμένου μεγέθους. Δίπλα στην τράπεζα βρίσκεται το μαγειρίο, το λαδαριό και το κρασαριό στο υπόγειο. Σε αυτό τον τελευταίο χώρο, ο οποίος είναι από τον παλιό χώρο της μονής του 14ου αιώνα, διασώζονται παλιά βαρέλια κρασιού, καθώς και το περιμετρικό σύστημα ξύλινων καναλιών που συνέδεαν το πατητήρι με αυτά. Η μονή Παντοκράτορος διαθέτει 8 παρεκκλήσια εντός του μοναστηριακού της συγκροτήματος και 7 εκτός από αυτό. Ξεχωρίζει αυτό της κοίμησης της Θεοτόκου που βρίσκεται στη Λυτή με τοιχογραφίες κριτικής τεχνοτροπίας του 1538, επιζωγραφισμένες όμως το 1868.
Από εκεί και πέρα, κοντά στην είσοδο της Μονής, βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, τοιχογραφημένο τον 18ο αιώνα. Στη δυτική πτέρυγα, στη θέση του παλιού πύργου, βρίσκεται το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, με τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. Στον τελευταίο όροφο του μεγάλου πύργου της Μονής βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αναλήψεως, ενώ στο δεύτερο πύργο της, πάνω από την είσοδο, βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος. Είμαστε έξω και παρατηρούμε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η αυλή. Είναι, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, σχετικά περιορισμένων διαστάσεων, με το καθολικό να κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα της, που είναι και το παλιότερο. Οι πτέρυγες έχουν περίεργη, ακανόνιστη διάταξη, διαμορφώνοντας εξωτερικά πολύμορφους όγκους. Εσωτερικά οι όψεις είναι επίπεδες με τοξωτές επιφάνειες από λιθοδομή και με κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Η δυτική πτέρυγα με τους δύο πύργους της στα άκρα ανακαινίστηκε σε δύο φάσεις, το 1744 και το 1776. Η βορεινή πτέρυγα είχε ανακαινιστεί αρχικά το 1781 σύμφωνα με επιγραφή και πρόσφατα το 1999, προκειμένου ως κοινοβιακή πλέον να καλύψει νέες ανάγκες. Η ανατολική πτέρυγα, που χρονολογείται τον 16ο αιώνα, με τις συνεχόμενες τοξοστοιχίες, καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1948 και αποκαταστάθηκε το 1970. Το συνοδικό βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της νότιας πτέρυγας, καταλαμβάνοντας την ανατολική γωνιά, και το ηγουμενείο στον δεύτερο όροφο της ανακαινισμένης πρόσφατα βορεινής πτέρυγας. Μετά από αυτή την σύντομη ξενάγηση, μπαίνουμε στον πύργο και ανεβαίνουμε για να δούμε τα ιερά κοιμήλια της Μονής που φυλάσσονται εδώ. Στο σκευοφυλάκιο πρώτα συναντάμε μήτρες, εκκλησιαστικά σκεύη, χρυσοκέντητα ιερά άμφια και τμήμα της ασπίδας του Αγίου Μερκουρίου που διακοσμήθηκε τον 14ο αιώνα. Επίσης, σταυρούς, εγκόλπια, ένας παλιός επιτάφιος, κεραμικά καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα αξιόλογης τέχνης και αρχαιολογικής αξίας 17ου, 18ου και 19ου αιώνα. Εδώ και το εικονοφυλάκιο, το οποίο διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από φορητές εικόνες διαφόρων εποχών. Από ιστορική και καλλιτεχνική άποψη ξεχωρίζουν οι διπλοί αμφιπρόσωποι εικόνα της Θεοτόκου και του Προδρόμου από τη μία πλευρά και του Χριστού και του Προδρόμου από την άλλη, του 14ου αιώνα. Στους ιερούς θησαυρούς της Μονής εγκαταλέγονται ακόμα τεμάχιο του Χιτώνα του Χριστού, πλούσια διακοσμημένες λειψανοθήκες με τεμάχια του Τιμίου Ξύλου και λείψανα Αγίων που υπάρχουν στο Καθολικό. Στον πύργο είναι και η βιβλιοθήκη. Περιέχει περί τα 650 χειρόγραφα, από τα οποία τα 70 είναι περγαμινά, καθώς και 3 ηλιτάρια. Από τα χειρόγραφα ξεχωρίζουν τα δύο εικονογραφημένα, το Ψαλτήρι με αριθμό 61 και το Τετραευαγγέλιο, το λεγόμενο του Καλυβίτου. Η Μονή Πατοκράτορος διαθέτει μεγάλη συλλογή παλαιών εγγράφων, από τα οποία το παλαιότερο σωζόμενο έγγραφο είναι του 1039 και αφορά το μονίδριο του Φαλακρού. Ήρθε όμως η ώρα για την καθιερωμένη μας βόλτα στα περίχωρα της Μονής, που εδώ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού αξίζει να αναφέρουμε πως στα γύρω κελιά μονάζουν περίπου 50 μοναχοί. Εξωτερικά το σύνολο των κτηρίων μοιάζει να σχηματίζει μικρό γραφικό οικισμό, μορφή που δίνει και το επικλινές έδαφος. Χαμηλά στη θάλασσα είναι ο Αρσανάς, ενώ εξαιρετικής αρχιτεκτονικής τέχνης είναι τα δύο υδραγωγεία με τους χαρακτηριστικούς τοξωτούς πεσούς. Δύο πολύ ιδιαίτερα είδη κτισμάτων είναι τα κιόσκια και οι πύργοι. Τρία κιόσκια και δύο πύργοι έχουν κατασκευαστεί στους αιώνες και αποτελούν ξεχωριστές πινελιές μέσα στο σύνολο αυτής της εικόνας. Η Μονή Παντοκράτορος έχει εξαρτήματά της σήμερα μία σκήτη, 15 κελιά, 50 καλύβες και 4 καθίσματα. Από τα κελιά, τα 6 διετέλεσαν την ιστορική διαδρομή του αγιορείτικου μοναχισμού. Η σκήτη που υπάγεται στη Μονή είναι τη σκήτη του προφήτη Ηλία και έχει μορφή ενιαίου κτηριακού συγκροτήματος. 5 από τα κελιά βρίσκονται μέσα στα όρια των καριών και τα υπόλοιπα στην ευρύτερη περιοχή. Το ιστορικότερο είναι το πρώην μονίδριο του Ραβδούχου, το οποίο στα τέλη του 12ου αιώνα είχε την 14η θέση στην ιεραρχία των 25 μονών της εποχής εκείνης. Διατηρεί υπολείμματα τοιχογραφιών του 12ου αιώνα με τις ολόσωμες παραστάσεις των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Σημαντικότατο εξάρτημα της Μονής είναι και το κελί Άξιον Εστίν, που παλιότερα φυλασσόταν η ομώνυμη εικόνα και που βρίσκεται πλέον στο ναό του Πρωτάτου. Στην περιοχή της Καψάλας, όπου και αυτό το κελί, υπάρχουν 50 καλύβες της Μονής Παντοκράτορος.
Επίσης, η Μονή έχει και 4 καθίσματα γύρω από το μοναστήρι, των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Τρίφωνα, των Αγίων Αναργύρων και το κάθισμα του Πέτρου του Ονουφρίου. Ήρθε η ώρα όμως να αναχωρήσουμε από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος με προορισμό τη Μονή Βατοπεδίου. Πρώτα όμως θα ανηφορήσουμε στην πλαγιά απέναντι για να επισκεφτούμε την όμορφη σκήτη του προφήτη Ηλία, γνωστή και ως Μπογορόδιτσα. Το μονοπάτι ξεκινά από τον δρόμο για τις Καριές, μια όμορφη, αρκετά ανηφορική διαδρομή με πλούσια βλάστηση. Η σκήτη από εδώ ορθώνεται ένα όμορφο λευκό κάστρο στην κορυφή του λόφου. Ανηφορίζουμε κι άλλο και σε κάτι λιγότερο από 3 τέταρτα της ώρας περνάμε από το εντυπωσιακό ανατολικό τείχος και φτάνουμε στην είσοδο της σκήτης του προφήτη Ηλία 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η σκήτη αυτή είναι κοινοβιακή και έχει τη μορφή μοναστηριού με την είσοδο, τον περίβολο και του Κυριακό, θυμίζοντας αρκετά και τη σκήτη την ρουμάνικη του Τιμίου Προδρόμου. Η σκήτη του προφήτη Ηλία ταυτίζεται με την παλιά μονή Ξυλουργού. Αρχικά στη θέση της ήταν κελί, το οποίο παραχωρήθηκε το 1757 στον Ουκρανό πνευματικό μοναχό Παΐσιο Βελιτσκόφσκι. Η προσέλκυση Ελλήνων, Ουκρανών και Μολδαβών μοναχών επέφερε την κτηριολογική επέκταση του κελιού και την μετατροπή του σε σκήτη που λειτουργήσε για πρώτη φορά κοινοβιακά. Ονομάστηκε τότε σε Μπογορόδιτσα, που στα ελληνικά θα πει Θεογεννήτρια. Λειτουργήσε συστηματική μετάφραση πατερικών κειμένων στη ρωσική γλώσσα. Αναγνωρίστηκε σαν κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Ηλία και στις αρχές του 20ου αιώνα αριθμούσε 300 μοναχούς. Αργότερα όμως ερήμωσε και μόλις πρόσφατα το 1992 αναβίωσε από συνοδεία μοναχών. Στη Βόρεια Πτέρυγα διατηρείται αρκετά καλά το παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου και στο ανατολικό τμήμα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη της Ρήλας. Στις πτέρυγες της σκήτης του προφήτη Ηλία, οι οποίες διαμορφώνουν σε κάτοψη τετράπλευρο, υπάρχουν η τράπεζα, το μαγειρίο, ο φούρνος, το αρχονταρίκι με τα δωμάτια των φιλοξενουμένων, το συνοδικό, το γραφείο του δικαίου, τα κελιά των μοναχών, η βιβλιοθήκη και άλλοι χώροι. Περνάμε όμως στο επιβλητικό Κυριακό της σκήτης που θεμελιώθηκε το 1900 από τον Ρώσο ναύαρχο Βιβίλοφ και είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πρόκειται για λιτό ναό αγιορείτικου τύπου καλυμμένο με σχιστόπλακα. Πυρκαγιές όμως που υπέστη στο παρελθόν αφαίρεσαν πολλά από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Αρκετά φωτεινός, δεν φέρει τοιχογραφίες αλλά εντυπωσιάζει το επιχρυσωμένο ξύλινο σκαλιστό τέμπλο του με τα επίσης επιχρυσωμένα προσκυνητάρια, μεταξύ των οποίων των βυζαντινών εικόνων της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και της Παναγίας της Δακρυρωούσας. Εμείς προσκυνούμε με ευλάβεια τόσο αυτές όσο και αυτή του προφήτη Ηλιού και αναχωρούμε πλέον για την μεγίστη μονή του Βατοπεδίου. Το μονοπάτι λοιπόν σε λιγότερο από μία ώρα μας φέρνει κοντά στη Μονή Παντοκράτορος από όπου ξεκινάμε για το Βατοπέδι. Μια διαδρομή χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και γραφικό, αφού όλη η πορεία γίνεται από το χωματόδρομο. Το παλιό μονοπάτι έχει πλέον εγκαταληφθεί και δεν σημειώνεται πια ούτε στους χάρτες. Σε περίπου 2 ώρες και ανάλογα με τις στάσεις που γίνονται, ο δρόμος μας βγάζει στον κεντρικό που συνδέει τις Καριές με τη Μονή Βατοπεδίου. Μετά από λίγο μπαίνουμε στο παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι, ό,τι απέμεινε από εκείνο το παλιό που συνέδεε το Βατοπέδι με τις Καριές. Η πορεία είναι κατηφορική και σιγά σιγά ανοίγεται μπρος μας ανοιχτός ο κόλπος του Βατοπεδίου. Λίγο μετά, σε μια στροφή, ξεπροβάλλει εντελώς ξαφνικά πολύ κοντά μας η μεγαλόπρεπη ιερά μεγίστη μονή του Βατοπεδίου. Καθώς κατηφορίζουμε αριστερά μας το δάσος, στέκει το κουφάρι της παλιάς Αθωνιάδας σχολής που λειτουργήσε τον 18ο αιώνα. Σε 15 λεπτά είμαστε μπροστά στην πύλη αυτού του τεράστιου όγκου, του δεύτερου στην ιεραρχία μοναστηριού του Αγίου Όρους. Κτίρια παντού, πιο μικρά, πιο μεγάλα. Κοντά και πιο μακριά από τη θάλασσα. Άλλα κοκκινοπά, άλλα γκρίζα, όλα τους όμως με ένα μεγαλείο που καταμαρτυρεί έντονη ιστορική δραστηριότητα, μα και έντονο παρόν. Περνάμε στην αυλή που μάλλον είναι μεγαλύτερη από αυτή των Ιβύρων και σίγουρα μπορεί να συγκριθεί με αυτή της Λαύρας. Το μάτι φτάνει μακριά ως την απέναντι νότια πτέρυγα. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακός τόπος βγαλμένος από το Βυζάντιο. Καθολικό, παρεκκλήσια, πύργη, καμπαναριά
και άλλα κτίσματα πλεγμένα μεταξύ τους σε ένα όμορφο γαϊτανάκι. Ο αρχοντάρης μας οδηγεί στην ανατολική πτέρυγα και από μια σιδερένια σκάλα ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο όπου και το αρχονταρίκι. Μια τεράστια αίθουσα με τους πάγκους. Ο καιρός είναι καλός και προτιμούμε να βγούμε στον πίσω εξώστη που βλέπει στη θάλασσα. Η θέα είναι μαγευτική, ιδίως το πρωί όταν ο ήλιος ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα. Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου ιδρύθηκε κατά την παράδοση στα τέλη του 4ου αιώνα από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο I σε εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, η οποία έσωσε το γιο του Αρκάδιο από πνιγμό, όταν αυτός έπεσε στη θάλασσα κοντά στην Ύμβρο και τον απόθεσε στη θέση του σημερινού μοναστηριού κοντά σε μία βάτο. Από τις λέξεις βάτος και πεδίων ονομάστηκε το μοναστήρι Βατοπέδιον, αν και πιθανότερο είναι να πήρε την ονομασία του από τους πολλούς βάτους που έχει περιοχή. Σε παλιά έγγραφα παρουσιάζεται και ως λαύρα του Βατοπεδίου. Το 892 καταστράφηκε από τους Άραβες και ξαναχτίστηκε τα έτη 972-980 από τους αδελφούς Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο από την Ανδριανούπολη. Αυτή είναι και η επίσημη χρονολογία ίδρυσης της Μονής, κάτι που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη χρονικά του Αγίου Όρους. Τον 11ο αιώνα αποκτά πολλούς μοναχούς, ενώ από αυτή την περίοδο κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των μονών του Όρους. Στα τέλη του 12ου αιώνα ήρθαν να μονάσουν εδώ οι Σέρβοι μοναχοί Σιμεών και Σάβας, που μάλιστα συνετέλεσαν και στην προσθήκη των νέων οικοδομών. Στους δύο αυτούς το Βατοπέδι παραχώρησε το κελί του Χελανδαρίου στην τοποθεσία Μιλέα, που το μεγάλωσαν και το έκαναν σύντομα ανεξάρτητα μοναστήρι. Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκε ένα είδος συγγένειας ανάμεσα στα δύο μοναστήρια που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το μοναστήρι που άρχισε να παρακμάζει ύστερα από τις εναντίον του καταστροφικές επιδρομές των πειρατών, των ενωτικών και ιδίως των Καταλανών μισθοφόρων, οι οποίοι, αν και στην υπηρεσία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αποσκύρτησαν από τους μισθωτές τους όταν διαδόθηκε η φήμη πως ο αρχηγός τους δολοφονήθηκε από τους Βυζαντινούς άρχοντες. Αργότερα ενίσχυσαν τη Μονή οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες και ιδιαίτερα ο Ανδρόνικος Δεύτερος, του οποίου σώζεται και Χρυσόβουλο του 1292, πολλοί Σέρβοι ηγεμόνες και ο Δομέστικος Δημήτριος Παλαιολόγος. Ο ίδιος ο Μάξιμος ο Γρεκός το χαρακτηρίζει λαύρα και μας αναφέρει ότι στον καιρό του ακολουθούσαν ένα ημικοινοβιακό τρόπο ζωής. Το 1575 έγινε με ενέργειες του Πατριάρχη Αλεξανδρία Σιλβέστρου ξανά κοινόβιο, τον 18ο αιώνα ιδιόρυθμο για να καταλήξει στις μέρες μας πια, που είναι όπως και όλα τα αγιορείτικα μοναστήρια κοινόβιο. Το 1701 συγχωνεύονται σε αυτήν οι μονές Ιεροπάτορος και Καλέντζη. Το 1749 με ενέργειες του Ιερομονάχου Μελετίου Βατοπεδινού και υποστήριξη του Πατριάρχου Κυρίλου V ιδρύθηκε σε χωριστό κτίριο απέναντι από το μοναστήρι Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ τον 18ο αιώνα έγινε ανακαίνιση και επέκταση της μονής με δωρεές των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Κυπριανού και Αλεξάνδρειας Γερασίμου. Το 1990 με σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου I έγινε κοινόβια. Μόλις τον Αύγουστο του 2005, ακριβώς 700 χρόνια από το 1305, τότε δηλαδή που οι Καταλανοί μισθοφόροι γνωστοί ως Αλμογαβέροι λαιλάτισαν το Άγιον Όρος, η τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας με μια χειρονομία καλής θέλησης και αναγνώρισης της καταστροφής σε ειδική τελετή παρέδωσε στη Μονή Βατοπεδίου επιταγή 200.000 ευρώ για την αναστήλωση χώρου που στεγάζει πλέον το μουσείο. Δίχως αμφιβολία πρόκειται για την πιο δραστήρια Μονή του Αγίου Όρους, με έντονη κινητικότητα, μεγάλη επισκεψιμότητα και παγκόσμια εμβέλεια. Όλα είναι έργα του δραστήριου ηγουμένου Πατρός Εφρέμ, ο οποίος με την χαρισματική προσωπικότητά του και τις υψηλές επαφές έχει αναδείξει τη Μονή Βατοπεδίου σε παγκόσμιο ορθόδοξο κέντρο. Κάθε χρόνο περνούν την πύλη της Μονής πάνω από 20.000 επισκέπτες. Ανάμεσά τους αρχηγοί κρατών, βασιλείς, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, κοσμικοί, αθλητές, κληρικοί, δημοσιογράφοι και πλήρθος αφανών λαϊκών βρίσκουν εδώ το δικό τους προσωπικό πνευματικό λιμάνι που τους ησυχάζει λίγο από την φουρτουνιασμένη κοινωνία μας. Πολύ άριθμα είναι τα συνέδρια, οι ημερίδες και οι ομιλίες που έχει διοργανώσει ή έχει συμμετάσχει επίσημα η Μονή Βατοπεδίου σε όλο τον κόσμο. Πολύ άριθμες και οι εκδόσεις βιβλίων και ύμνων. Πλούσια δραστηριότητα και προσφορά σε πολύ άριθμους τομείς της κοινωνίας πέραν του πνεύματος.
Οι ακολουθίες τελούνται με ιδιαίτερη ευλάβεια και όσο κι αν γεμίζει το καθολικό το πρωί στον όρθρο, η ησυχία που επικρατεί είναι μοναδική. Αξιοσημείωτο γεγονός ότι η καθημερινή Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται σε τρία διαφορετικά παρεκκλήσια, επειδή δεν χωρούν όλοι σε ένα. Έτσι, προκειμένου να μην τροποποιηθεί αυτό το αγιορείτικο τυπικό που θέλει τις καθημερινές Θείες Λειτουργίες να τελούνται στα παρεκκλήσια των μονών, στο βατοπέδι, αντί να παραμένουν λόγω της πολυκοσμίας στο καθολικό, μοιράζονται σε τρία παρεκκλήσια. Ακούτε, φίλες και φίλοι ακροατές, την Πειραϊκή Εκκλησία και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας, ένα αφιέρωμα οδηπορικό στα αγιασμένα χώματα του Άθο και μονή-μονή, κελί-κελί, βαδίζουμε και εμείς και προσπαθούμε να μεταφέρουμε όσο αυτό είναι δυνατόν εικόνες και εμπειρίες από αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Βρισκόμαστε τώρα στην Μονή Βατοπεδίου, την δεύτερη στην ιεραρχία των αγιορείτικων μονών μετά τη Λαύρα, στα βόρεια της Χερσονήσου. Μετά τα πλούσια ιστορικά στοιχεία που αναφέραμε του μοναστηριού, ήρθε η ώρα τώρα να κατέβουμε πάλι στην αυλή για να ξεκινήσουμε την βόλτα στους χώρους του μοναστηριού. Και πρώτα απ' όλα βέβαια το καθολικό, το οποίο τιμά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Δεσπόζει στο μέσον περίπου της Μεγάλης Αυλής, είναι κτίσμα του 10ου αιώνα και η τυπολογία του βασίζεται σε εκείνη του καθολικού της Μεγής της Λαύρας. Ανακατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα, ενώ τον 17ο αιώνα έγινε προσθήκη διόροφου ανοιχτού εξονάρθηκα. Περνάμε στο εσωτερικό και χανόμαστε για ώρα να το θαυμάζουμε. Σκοτεινό, μα μεγαλόπρεπο, με πλούσιο στολισμό. Από τον εξονάρθηκα στη Λυτή και στον Κυρίως Ναό. Κάθε ένα συνέχεια του άλλου, με τους πολυέλαιους, τα ξύλινα στασίδια και τις βαριές θύρες. Παρατηρούμε τις στιχογραφίες που σύμφωνα με μια επιγραφή έγιναν στις αρχές του 14ου αιώνα και μάλιστα στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Δευτέρου και του ιερομονάχου Αρσενίου. Πολλές όμως δέχτηκαν δύο νεότερες επιζωγραφίσεις το 1739 και 1819 που μείωσαν κάπως την αρχική τους αξία. Ωστόσο όμως μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε κάτω από τα άτονα χρώματα της επιζωγραφίσεως τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης Μακεδονικής σχολής, ειδικά στις παραστάσεις του μυστικού δείπνου, της προδοσίας και των παθών του Χριστού, αξιόλογη δουλειά που θυμίζει πολύ το ναό του Πρωτάτου στις Καριές. Πέραν όμως αυτών, των έτσι κι αλλιώς αμύθιτων έργων, εκείνο που ελκύει το μάτι του προσκυνητή είναι τα μοναδικά εντύχια ψηφιδωτά του 11ου και 14ου αιώνα που σώζονται στο Άγιον Όρος. Πρόκειται για τις παραστάσεις του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πάνω από τα κιονόκρανα των δύο ανατολικών κιώνων του Κυρίως Ναού της Δεήσεως στο τύμπανο της εισόδου της Λυτής και πάλι του Ευαγγελισμού κάτω από αυτή του Αγίου Νικολάου, νεότερη στο υπαίθυρο του ομώνυμου παρεκκλησίου. Έχουμε περάσει στον Κυρίως Ναό και περιεργαζόμαστε με το φτωχό μας μάτι το ξυλόγλυπτο τέμπλο που κατασκευάστηκε το 1788. Βαρύ, σκούρο ξύλο, πιθανόν καρυδιάς, εντυπωσιάζει με τη λεπτοδουλειά του. Στη θέση του, πριν από αυτό, υπήρχε μαρμάρινο τέμπλο, του οποίου μικρό μόνο μέρος σώζεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, στη Λυτή. Εξαιρετικής τέχνης είναι και το μαρμαροθετημένο δάπεδο με τους πλούσιους σχεδιασμούς. Ο όγκος του καθολικού μπορεί πολύ εύκολα να γίνει κατανοητός από το γεγονός ότι είναι το μοναδικό που διαθέτει πέντε παρεκκλήσια. Έτσι, δεξιά και αριστερά της Λυτής συναντάμε αυτά των Αγίων Νικολάου και Δημητρίου. Ακριβώς επάνω από το δεύτερο είναι αυτό της Παναγίας της Παραμυθίας και τα παρεκκλήσια των Αρχαγγέλων και της Αγίας Τριάδος, δεξιά και αριστερά, είναι ενσωματωμένα στο καθολικό. Μάλιστα, αυτό της Αγίας Τριάδος, το οποίο γίνεται η κουρά των νέων μοναχών, κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε το έτος 1678 με έξοδα του Γρηγορίου Επισκόπου Λαοδικίας και επιζωγραφήθηκε το 1846.
Φίλες και φίλοι ακροατές, η Μονή Βατοπεδίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η κατεξοχήν Μονή της Παναγίας, αν και αυτός ο χαρακτηρισμός πιθανόν να αδικούσε τις άλλες μονές. Όμως εδώ η κυρά του Όρους έχει δώσει τη χάρη της λίγο περισσότερο και τα ονόματά της είναι συνολικά 7, ένα για κάθε μία από τις θαυματουργές εικόνες της. Οι 5 μόνο βρίσκονται στο καθολικό. Και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την Βηματάρισσα. Το ευλαβές προσκύνημά μας σε αυτές τις εικόνες θα ξεκινήσει από την πλαϊνή αριστερή πόρτα του ιερού πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπου στέκει μεγαλόπρεπη η εικόνα της Παναγίας της Κτητόρισσας, η καλύτερα γνωστή ως Βηματάρισσας. Κατά την παράδοση, ο Αρκάδιος, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου του Αυτοκράτορα, βρισκόμενος σε ναυάγιο, μεταφέρθηκε στη στεριά κάτω από μία βάτο με θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου στην περιοχή όπου αργότερα θα κτιζόταν η Μονή Βατοπεδίου. Και εκεί βρήκε αυτήν την εικόνα της Παναγίας. Με την εικόνα αυτή σχετίζεται και ένα θαύμα που έγινε τον 10ο αιώνα. Όταν κάποτε έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, επιμελητής δηλαδή του ιερού βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και τα λοιπά κοιμήλια, Σάβας, πρόλαβε και έριξε την εικόνα της Παναγίας στο πηγάδι του ιερού βήματος μαζί με το σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μια λαμπάδα αναμένη που πάντοτε έκαιγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Το μοναστήρι λαιλατήθηκε και ο Σάβας με τους άλλους μοναχούς οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στην Κρήτη. Όταν μετά 70 χρόνια ελευθερώθηκε η Κρήτη από τους πειρατές επί Νικηφόρου Φωκάτου Αυτοκράτορα, ελευθερώθηκε και όσιος Σάβας και επέστρεψε υπέργυρο στη Μονή. Εκεί υπέδειξε στον τότε ηγούμενο της Μονής Νικόλαο να ανοίξουν το πηγάδι όπου, ό του θαύματος, βρήκαν την εικόνα και το σταυρό όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη όπως την είχε ανάψει πριν από 70 χρόνια. Συνέβηκε δηλαδή διπλό θαύμα. Τα ιερά αντικείμενα που είχαν πέσει στο νερό δεν καταστράφηκαν, από θαύμα και πρόνοια της Παναγίας, και η λαμπάδα έκαιγε 70 χρόνια χωρίς να εξαντλείται. Έκτοτε, σε ανάμνηση του θαύματος, ψάλεται παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο κάθε Δευτέρα απόγευμα και κάθε Τρίτη τελείται στο καθολικό Θεία Λειτουργία, ενώ σε όλες τις λιτανίες της Μονής πρωτοστατεί αυτή η εικόνα της Παναγίας. Εορτάζεται ιδιαίτερα την Τρίτη της Διακαινησίμου, όπου και γίνεται μεγάλη λιτανία γύρω από την Μονή προς τιμήν της εικόνας. Περνάμε τώρα στο μεσονικτικό χώρο του Καθολικού, όπου συναντάμε την εικόνα της Παναγίας της Αντιφωνήτριας, η οποία συνδέεται από την εποχή του 4ου αιώνα, περίοδος που αναφέρεται η πρώτη ανέγερση του μοναστηριού μετά τη διάσωση του ιού του Μεγάλου Θεοδοσίου Αρκάδιου, ο οποίος βρέθηκε, όπως είπαμε, σώος από θαλασσοταραχή σε αυτή την τοποθεσία. Η εικόνα ονομάστηκε έτσι όταν η κόρη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου Πλακιδία, φεύγοντας από τη Ρώμη όπου ήταν παντρεμένη, θέλησε να επισκεφτεί τον αδελφό της Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε και την άδεια, περνώντας από το Άγιον Όρος, να έρθει και να προσκυνήσει την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Έγινε με λαμπρότητα δεκτή και είτε από ταπεινοφροσύνη είτε κατά θεία οικονομία, εισήλθε στον καθολικό ναό, όχι από τις βασιλικές πύλες, με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μόλις μπήκε από την βόρεια μικρή πόρτα στον Άρθικα, ξαφνικά ακούει δυνατή φωνή που έλεγε: «Τι θέλεις εσύ εδώ? Εδώ είναι μοναχή και εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμά με πονηρούς λογισμούς? Στάσου και μην προχωρήσεις μήτε ένα βήμα, αν θέλεις το καλό σου». Έντρομη Πλακιδία τάχασε από το φόβο, γονάτισε και ζήτησε έλεος. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος έκτισε το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου και εκεί που ακούστηκε φωνή διέταξε να αγιογραφηθεί στον τοίχο εικόνα της Θεομήτωρος, πρώτης οποίας έως σήμερα και η ακίμητη καντήλα. Εικόνα αυτή ονομάζεται Αντιφωνήτρια. Από τον Άρθικα τώρα εισερχόμαστε στο κατανυκτικό παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, όπου συναντάμε τη θαυματουργή εικόνα Παναγία την Παντάνασα ή Ελεούσα. Η θαυματουργία αυτή η εικόνα είναι φορητή του 17ου αιώνα και βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του βορειοανατολικού κύωνα του Καθολικού της Μονής. Σύμφωνα με αφηγήσεις συγχρόνων γερόντων της Μονής, το πρώτο δείγμα ότι η εικόνα έχει ιδιαίτερη χάρη είναι το εξής γεγονός. Μια μέρα ένας νέος μπήκε στο ναό
και πηγαίνοντας να προσκυνήσει την εικόνα, άστραψα ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη τον έριξε κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε μακριά από το Θεό και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει άνθρωπος θεοφοβούμενος. Η εικόνα αυτή έχει επίσης την ιδιότητα και την ειδική χάρη από το Θεό να θεραπεύει τη φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές αναρρύθμιτες περιπτώσεις καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας μετά από παράκληση μπροστά στην Παναγία την Παντάνασα. Παραμένουμε σε αυτό το ευλογημένο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου στον Άρθικα του Καθολικού για να προσκυνήσουμε την Παναγία την Εσφαγμένη, μια τοιχογραφία του 14ου αιώνα στα δεξιά της εισόδου του παρεκκλησίου. Ένας ιεροδιάκονος και εκκλησιάρχης του Καθολικού, λόγω του διακονήματός του έφτανε στην τράπεζα κάθε μέρα με καθυστέρηση. Κάποτε ο τραπεζάρης αρνήθηκε να του δώσει φαγητό λόγω της καθυστερήσεως. Ο ιεροδιάκονος, αγανακτισμένος, επέστρεψε στο ναό και είπε τα εξής μπροστά στην εικόνα: «Μέχρι πότε θα σε υπηρετώ και θα κοπιάζω και εσύ δεν θα με ρημνάς ούτε για την τροφή μου?» Και παίρνοντας ένα μαχαίρι, το χτύπησε στο πρόσωπο της Παναγίας, από το οποίο σαν να ήταν ζωντανό άρχισε να τρέχει αίμα, ενώ αυτό τυφλώθηκε και έπεσε κάτω σαν τρελός. Στην κατάσταση αυτή έμεινε 3 χρόνια απέναντι από την εικόνα, κλαίγοντας και παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρέσει. Μετά την παρέλευση 3 ετών, εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του ανήγγειλε ότι χαρίζει την υγεία στον τολμηρό ιεροδιάκονο, αλλά το χέρι που διέπραξε την ιεροσιλία θα τιμωρηθεί. Πράγματι, όταν πέθανε, στην ανακομιδή του λιψάνου του, αντίθετα με όλο το σώμα που είχε λιώσει, το δεξί του χέρι παρέμενε αναλύωτο και φυλάσσεται έτσι έως σήμερα. Κάποτε, ένας ιερέας επισκέπτης της Μονής αμφισβήτησε το θαύμα, αλλά όταν έβαλε το δάχτυλο στο σημείο της πληγής, άρχισε αμέσως να τρέχει αίμα. Ο ιερέας έντρομος δεν πρόλαβε να βγει από το Καθολικό και έπεσε νεκρός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον Εξονάρθικα και από μια πλαϊνή μαρμάρινη σκάλα που συνδέει το Καθολικό με τη Βόρεια Πτέρυγα ανεβαίνουμε στο μικρό παρεκκλήσι της Παραμυθίας, όπου φυλάσσεται η ομώνυμη πολύ γνωστή θαυματουργή εικόνα. Το ιστορικό εδώ έχει ως εξής. Παλιά υπήρχε η συνήθεια, βγαίνοντας οι πατέρες από το Καθολικό, να ασπάζονται αυτή την εικόνα και ο ηγούμενος να παραδίδει τα κλειδιά της Μονής στο θυρωρό. Η παράδοση αναφέρει ότι μια μέρα στα Βυζαντινά ακόμη χρόνια, δίνοντας ο ηγούμενος στο θυρωρό τα κλειδιά, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα: «Μην ανοίγετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Η φωνή επανέλαβε για δεύτερη φορά τα ίδια λόγια. Στρίφοντας το βλέμμα του προς τα εκεί ο ηγούμενος, είδε το βρέφος να απλώνει το χέρι και να σκεπάζει το στόμα της μητέρας του, λέγοντας: «Μη με ρημνάς, μητέρα, για αυτούς τους αμαρτωλούς. Άφησέ τους να τιμωρηθούν από τους πειρατές. Τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας το χέρι του Χριστού και στρέφοντας ελαφρά το κεφάλι, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Οι μοναχοί αμέσως έτρεξαν στα τείχη και διαπίστωσαν ότι οι πειρατές είχαν περικυκλώσει τη Μονή και περίμεναν το άνοιγμα της πύλης για να τη λαιλατήσουν. Εξαιτίας όμως της θαυματουργής επεμβάσεως της Παναγίας, η Μονή σώθηκε. Η εικόνα έκτοτε διατήρησε τις τελευταίες κινήσεις των θείων προσώπων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πανήμνητε δέσποινα Μαρία, παράσκουμη χάρη, νόπος Θεός ο χρεωστικός, ασμάτων της άνθες είναι εικόνα, της συμμορφής παραμυθία μου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Κυρία του Άρθωνος κρατέα, προστάτης και σκέπη, εξαιρέτος δε της Μονής, μεγής της κλινίσματος πεδίου, τους παρηγούντας εν ταύτη περίσωζε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως πάρεν την κρίνη σου θαυμαστός, ο παραμυθία διασώσασα εν Χριστώ, και γίνος αυτός δόξα.
αρνουμένου στη μέση θεία σου λίτρο σε δέσποινα. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Εκ νόσο σκανδάλων και πειρασμών περικυκλωθέντε στη εικόνη σου ω οικό. Προσκύπτω με δέσποινα βόρτε παραμυθία απάλλαξον τάχιστα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, βουληθείς ο Υιός σου Θεοκαρίτωτε δέσποινα, δύον μοναστών αμένοντων τούτου προστάγματα, επανορθώσαστε έδινο μαρμάρουντα στήθη, κατά της μεγής της σου μονής απέστειλε, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Δια τούτο Παρθένες η αποθύσασα όλεθρον, ασημητρική παρησία κρωμένη έσπευσας, είτε ο Κύριος αυτού τη χείρα εκτείνας, στη σακρά της χείλες υπάλλην εμπόρησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πάσον μήτε φωνούσα όσος Υιός έλεγε, αλλά σοι Παρθένε και πάλι τρίτον εφώνησας, παραμυθίσασα πάσα την πίμνη σου κόρη, ώθε πάντες κράζον με δέσποινα χαίρεση. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, σοι υπάρχεις Παρθένε πάντων ημών στήριγμα, σκέπη και μπροστά της κερίστης πάσης κακός Θεός, και πρέσβης άριστος προς τον Υιό και Θεό σου, φύλας και υπέρμαχος βατοπεδίου μονής. Διά σωσόν από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόνισε καταφεύγουμε, ως μόνοι των σώνει παραμυθία. Επίβλεψον εν εμπενία πανίμητε Θεοτόκε, επί την εμίχαλ επί του σώματος κάκωση, και ίασε της ψυχής μου το άργο. Είμαστε λοιπόν στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, συγκλονισμένοι στην κυριολεξία από αυτά τα προσκυνήματα, και πάμε τώρα μια βόλτα στο δοχείο, την αποθήκη, για να προσκυνήσουμε την θαυματουργή εικόνα Παναγία Ιελαιοβρύτισσα ή αλλιώς Δοχειάρισσα. Η μυρωδιά των τροφών με κυρίαρχη αυτή του λαδιού και του παλιού γενικότερα μας μεθά, και ανάμεσα στα διάφορα σε μια γωνιά στέκει μεγαλόπρεπη η κυρά του όρους. Η εικόνα αυτή χρονολογείται στον 14ο αιώνα και βρίσκεται στο δοχείο της Μονής. Από εκεί μεταφέρεται στο καθολικό την Παρασκευή της Διακαινησίμου, η μέρα κατά την οποία εορτάζει. Η παράδοση αναφέρει το εξής θαύμα. Σε μια περίοδο ελείψεως λαδιού στη Μονή, ο Όσιος Γενάδιος, δοχειάρης της Μονής, άρχισε να εξοικονομεί το λάδι δίνοντας μόνο για χρήση της εκκλησίας. Ο μάγειρας όμως διαμαρτυρήθηκε στον ηγούμενο, και ο τελευταίος διέταξε τον Όσιο να δίνει αφιδώς λάδι στην αδελφότητα, ελπίζοντας την πρόνοια της κυρίας Θεοτόκου. Όταν μια μέρα πήγε στο δοχείο, ο Όσιος Γενάδιος είδε το λάδι να ξεχυλίζει από τη λάρνακα και να έχει φτάσει ως την πόρτα. Έκτοτε η εικόνα έχει μια θαυμάσια ευωδία. Το προσκυνηματικό αυτό διπορικό στις εικόνες, στις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας του Βατοπεδίου, θα κλείσει με την Παναγία την Πυροβοληθήσα. Πρόκειται για τοιχογραφία που βρίσκεται στο υπέρθυρο της εξωτερικής πύλης της Μονής. Κατά το 1822 μια ομάδα Τούρκων οπλιτών έφτασε στη Μονή, και ένας από αυτούς, βλέποντας την εικόνα, την πυροβόλησε με μια σφαίρα που τρύπησε το δεξί χέρι της Παναγίας. Αποτέλεσμα αυτής της πράξεώς του ήταν να παραφρονήσει ο ίδιος και να κρεμαστεί σε μια ελιά μπροστά στη Μονή. Βλέποντας οι άλλοι Τούρκοι τη θεία τιμωρία, φοβήθηκαν και κατέληψαν αμέσως στη Μονή. Επιπλέον, ο αρχηγός του αποσπάσματος, όταν πληροφορήθηκε την πράξη του στρατιώτη που ήταν ανιψιός του, διέταξε να μην τον θάψουν, αλλά να τον αφήσουν άταφο ως κακούργο.
Θα κάνουμε τώρα μία βόλτα και στα υπόλοιπα εντός της Μονής κτίσματα και αμέσως πάμε στην τράπεζα. Βρίσκεται σε αυτοτελές κτίσμα το 1785 απέναντι από την κύρια είσοδο του Καθολικού και είναι της ίδιας τυπολογίας με εκείνη της Μεγής της Λαύρας. Η κάτωψή της έχει σχήμα σταυρού και σήμερα είναι πλακόστρωτη. Όλο της το μεγαλείο αποτυπώνεται στο μεγάλο χώρο με τους κτιστούς ημικυκλικούς πάγκους και τα μαρμάρινα τραπέζια σε κτιστές βάσεις. Οι τοιχογραφίες γύρω και η οροφή της είναι περίτεχνη με ξύλινες χρωματιστές σανίδες και πύχης, φτιάχνοντας μια ζεστή εικόνα. Μεταξύ Καθολικού και Τράπεζας είναι η οκτακίωνη φιάλη του αγιασμού. Η σημερινή της μορφή είναι αποτέλεσμα ανακαίνησης του 1810, ενώ η αρχική της ήταν του 14ου αιώνα. Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μεταφέρεται η εικόνα της Βηματάρισσας και ο Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων. Δίπλα ακριβώς, ενωμένο με το Καθολικό, είναι το καμπαναριό του έτους 1427, που με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του και το μεγάλο ύψος του αποτελεί έναν ακόμα πύργο. Πρόκειται για το υψηλότερο στο όρος και φέρει 8 καμπάνες. Στεκόμαστε και το θαυμάζουμε και αμέσως το μάτι μας πέφτει πάνω στον Αράπη, ένα περίεργο σκιάχτρο δίπλα από το ρολόι που στέκει εκεί από τον καιρό της Τουρκοκρατίας. Τα παρεκκλήσια της Μονής Βατοπεδίου είναι συνολικά 31, με τα 12 να βρίσκονται εκτός του περιβόλου και τα υπόλοιπα 19 εντός. Τα 5 από αυτά είναι στο Καθολικό, 3 στους αμυντικούς πύργους, 9 στις πτέρυγες και 2 ως ανεξάρτητα κτίσματα στην αυλή. Από τα των πτερύγων, σημαντικότερο είναι το κατανυκτικό του Αγίου Ανδρέα, το μόνο που φέρει τοιχογραφίες και ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εμείς πάμε δυτικά του Καθολικού για να προσκυνήσουμε σε ένα από τα σημαντικότερα παρεκκλήσια όχι μόνο του Αγίου Όρους αλλά ολόκληρης της χριστιανοσύνης. Αναφερόμαστε βέβαια σε αυτό της Αγίας Ζώνης, στο οποίο φυλάσσεται το μόνο ιερό κοιμήλιο που έχει διασωθεί από την Υπεραγία Θεοτόκο. Ένα μεγαλόπρεπο παρεκκλήσι που βρίσκεται σε μικρό ύψωμα της επικλινής αυλής. Αρκετά φωτεινό με περίτεχνες τοιχογραφίες και εξαιρετικής τέχνης επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1816. Οι πατέρες μας δείχνουν να προσκυνήσουμε την τίμια ζώνη. Φτιαγμένη από τρίχες καμήλας, λέγεται ότι την έφτιαξε μόνη της η Παναγία και παραμένει για 2.000 και πλέον χρόνια αναλύωτη. Η αυλή της Μονής Βατοπεδίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη και διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, ένα οριζόντιο και ένα επικλινές. Στο οριζόντιο τμήμα περιλαμβάνονται και το ιστορικότερο τμήμα της Μονής, ενώ η επικλινής αυλή προέκυψε από μεταγενέστερη επέκταση. Όλη η αυλή είναι λιθόστρωτη, ενώ η είσοδος σε αυτήν γίνεται από το διαβατικό της δυτικής πτέρυγας. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του μεγάλου μοναστηριού αρχίζουν από την ίδρυσή του και χρονολογούνται σε διάφορες εποχές. Οι οικοδομές του εμφανίζουν ένα πολυγονικό σχήμα με καθαρά φρουριακό χαρακτήρα. Είναι τοποθετημένες γύρω από μια πελώρια πλακόστρωτη αυλή και η μία πλευρά, η βορεινή, που είναι παράλληλη προς τη θάλασσα, έχει μήκος 200 μέτρα. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Η νοτιοανατολική πτέρυγα, που χαρακτηρίζεται από σύνολο τοξωτών ανοιγμάτων, χτίστηκε το 1818. Σε ό,τι αφορά τώρα τους θησαυρούς της Μονής Βατοπεδίου, είναι αρκετά πλούσιοι. Απέναντι λοιπόν από την τράπεζα συναντάμε το σκευοφυλάκιο, όπου φυλάσσονται πολλά σπάνια κοιμήλια όπως το τμήμα του Τιμίου Ξύλου, το πολύχρωμο από ίασπις ποτήρι δώρο του κατακουζινού παλαιολόγου, χρυσοκέντητα και αργυροκέντητα άμφια καθώς και ιερά σκεύη πολλών μορφών. Στη βορεινή πτέρυγα είναι το εικονοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος από 2.000 φορητές εικόνες που έχει μονή. Ενώ η βιβλιοθήκη, τέλος, και το αρχείο της Μονής Βατοπεδίου στεγάζεται σε ένα από τους αμυντικούς πύργους. Περιέχει 2.050 χειρόγραφα, από τα οποία το 1 τρίτο είναι γραμμένα σε περγαμινή. 25 περγαμινά ηλιτάρια, ενώ φυλάσσονται 40.000 έντυπα, από τα οποία πολλά είναι αρχέτυπα αλλά και παλέτυπα. Το αρχείο περιλαμβάνει 310.000 έγγραφα, πολλά από αυτά πολυάριθμα χρυσόβουλα, Βυζαντινών αυτοκρατόρων, πατριαρχικά σιγήλια και άλλα πολύτιμα έγγραφα.
Επίσης, η Μονή διατηρεί εργαστήριο συντήρησης κοιμηλίων, γραφείο μηχανογράφησης παλιάς βιβλιοθήκης και εργαστήρια χειροτεχνίας. Έχει πλήρες φωτογραφικό εργαστήριο, εκθετήριο εκδέσεων και χειροτεχνημάτων. Μοναδικό στο όρος είναι το γραφείο ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων για εκδόσεις, εξοπλισμένο με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα και μοναχούς άριστους χειριστές. Πάμε τώρα να περάσουμε την πύλη της Μονή Βατοπεδίου και να κάνουμε τη βόλτα μας στα γύρω κτίσματα. Από το μεγαλόπρεπο πέτρινο καλντερίμι κατευθυνόμαστε πρώτα στον αρσανά της Μονής, κτισμένος το 1496 από τον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Στέφανο Βοεβόδα. Ξεχωρίζει για τον όγκο του και θεωρεί το μεγαλύτερο στο όρος. Αρκετά σύγχρονος θα λέγαμε, έχει τη δυνατότητα να δεχτεί πλοία μεσαίου όγκου, κότερα και θαλαμιγούς. Εδώ συναντάμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νικόλα και δίπλα το μεγάλο κτίριο της Ιταποθήκης του 1820. Γυρνάμε προς την πύλη, περνάμε από μπροστά και ανηφορίζουμε στο δάσος. Εδώ κοντά προς τα δυτικά είναι το κημητήρι με τον επιβλητικό ναό των Αγίων Αποστόλων του 1683. Εδώ κάποτε κοιμήθηκε και ο Άγιος Ευδόκιμος, ο οποίος προείδε το θάνατό του. Πήρε μια εικόνα της Παναγίας στην αγκαλιά του και ήρθε μόνο στο κημητήριο όπου και κοιμήθηκε. Ποτέ κανείς δεν το είχε αντιληφθεί όταν μετά από μερικά χρόνια το λείψανό του ανέβηε ευωδία και τότε οι πατέρες, μην γνωρίζοντες κάτι για το βίο του και το όνομά του, τον ονόμασαν Άγιο Ευδόκιμο. Μια ακόμα παράξενη ιστορία από αυτές που συνηθίζονται στο όρος, φίλες και φίλοι. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στη σκήτη του Αγίου Δημητρίου, τη μία από τις δύο που ανήκουν στη Μονή Βατοπεδίου. Η άλλη, την οποία έχουμε επισκεφτεί, είναι του Αγίου Ανδρέα, το Σεράι, που είναι στις Καριές. Η σκήτη του Αγίου Δημητρίου θα λέγαμε πως είναι από τις λιγότερο γνωστές σκήτες του Αγίου Όρους, μάλλον ξεχασμένη και καλά κρυμμένη μέσα στο δάσος. Το μονοπάτιο στη σκήτη δεν είναι πολύ κουραστικό. Σχεδόν σε μία ώρα βρισκόμαστε σε αυτόν τον συμπαθητικό οικισμό. Στη θέση της σκήτης ήταν παλιά η Μονή του Χαλκαίος. Οργανώθηκε σαν σκήτη τον 18ο αιώνα. Το 1729 συντάχθηκε το πρώτο της τυπικό που ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της και όπως όλες οι παραδοσιακού τύπου σκήτες είναι ιδιόρυθμοι στον τρόπο λειτουργίας της. Το Κυριακό ανάγεται στη Βυζαντινή εποχή, μα ό,τι σώζεται από την εποχή εκείνη είναι το μαρμαροθέτημα, ένα έργο του 12ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες είναι του 1755 και του 1806, ενώ η σκήτη διαθέτει και βιβλιοθήκη με 73 χειρόγραφα. 21 είναι συνολικά οι καλύβες εδώ στη σκήτη του Αγίου Δημητρίου. Όλες τους κτισμένες απόμακρα μεταξύ τους μέσα στην πλούσια βλάστηση και σχεδόν όλες σήμερα ερυπωμένες. Μια πολύ ασχητική μορφή που ανέδειξε ο Άγιος Δημήτριος ήταν και ο πνευματικός ιερομόναχος Διονύσιος, ο οποίος έγραψε το ψυχοφελές βιβλίο «Ίχνη Χριστού». Ο ιερομόναχος Διονύσιος έζησε στα τέλη του 19ου αιώνα και όπως αναφέρεται στο γεροντικό του Αγίου Όρους, ακολούθησε αυτά τα ίχνη σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής του. Με αυτά όμως τα ωραία από τις μονές Παντοκράτορος και Βατοπεδίου θα σας αφήσουμε και εμείς για σήμερα. Το διπορικό μας θα ολοκληρωθεί στην επόμενη εκπομπή με ένα προσκύνημα στις μονές Εσφυγμένου και Χελανδαρίου. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.